Αγαπητοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, γιατί και εγώ εκπαιδευτικός είμαι. Αγαπητά μας παιδιά, επιτρέψτε μου να σας χαιρετήσω με τον εκκλησιαστικό χαιρετισμό αυτής της περιόδου που ακόμα το χρησιμοποιούμε, ο Χριστός Ανέστη. Είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος που βρίσκομαι κοντά σας σε ένα τέτοιο σχολείο σήμερα. Αφορμή ασφαλώς είναι το γεγονός ότι σε αυτό το σχολείο, το νυχτερινό λύκειο, κοιτά ο ανιψιός μου, ο Δανιήλ. Αλλά είναι μια ωραία ευκαιρία αυτή για να εξάγουμε το έργο αυτών των σχολείων. Αυτό το αθόρυβο έργο που επιτελούν τα σχολεία ανιπτερινά, τα οποία στηρίζουν, βοηθούν και αναδεικνύουν τα παιδιά εκείνα και τους ανθρώπους οι οποίοι στην κατάλληλη στιγμή που θα έπρεπε να λάβουν την εκπαίδευση αυτή και την παιδεία δεν είχαν τη δυνατότητα και έπρεπε να αρέσουν και εργάζονται. Και έρχονται κατάποτε από την εργασία τους, κλέβοντας από τον ύπνο τους, κλέβοντας από την ξεκούρασή τους, με τις δικές τους προσωπικές προσπάθειες, το υδρότα τους, έρχονται από τα παιδιά εδώ να χτίσουν την προσωπικότητά τους, να χτίσουν το υδρότα τους. Πρέπει να υποφυθούμε όλοι μας ενώπιον αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έσφιξαν το κεφάλι μπροστά στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη ζωή τους, αλλά στάθηκαν όρθιοι και παλεύουν και θέλουν να πετύχουν το καλύτερο. Το καλύτερο για τον εαυτό τους, το καλύτερο για την κοινωνία. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουν ακούραστος και αξιοθαύμαστος συνοδικό και υποστηρικτές εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους που είστε εδώ, και δεν παρέχεται απλά γνώση, όπως είχαμε προορίσει στην συζήτηση με κάποιους από εσάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά παρέχεται και την αγωγή. Η αγωγή είναι κάτι πολύ πιο πέρα και πάνω από την γνώση και συμπληρώνει την γνώση και καθιστά όλο το αποτέλεσμα ως παιδεία. Είναι η παιδεία. Η γνώση, αλλά και η αγωγή που λαμβάνει κάτι. Ασφαλώς δεν μου διέφυγε της προσοχής ότι υπάρχει και ένας μαθητής σύλλογος ο οποίος μελετά ώστε μαζί με την αγωγή και την γνώση να υπάρχει και η χάρη του Θεού στα παιδιά αυτά και στους νέους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται να συμπληρώσουν την παιδεία τους και να μπορούν να στροφώσουν στην κοινωνία. Επιτρέψτε μου να γίνω τώρα λίγο πιο προσωπικός και να εξοπλοηθώ. Προέρχομαι από μια φτωχή οικογένεια, η οποία έφυγε προσφυγικά από την Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε πρώτα σε μια ανθρώπινη γενιά της Θεσσαλονίκης και μετά σε μια ανθρώπινη γενιά της Αθήνας, εδώ πιο κάτω στις Τσεχίες. Και αποφύτησα από το πρώτο λύκειο της Καλλιθέας. Δεν τρέπομαι να πω ότι για να σπουδάσω στη φορολογική σχολή χρειάστηκε να έργασα και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, τη θεολογική σχολή, αλλά και μετά για να κάνω τα πτυχιακά. Γιατί τα οικονομικά τη οικογένειά μου δεν επέτρεπε πάλι να σπουδάσω. Έκανα πολλές δουλειές, για τις οποίες επίσης δεν τρέπομαι. Δούλεψα σε εργοστάσια, δούλεψα σε εργαστήρια τα οποία έφτιαχναν από κολόνες οδικής σήμανσης έως γυάλινα στολίδια στην Αιγιάτικα, γιατί παλαιότερα στην στολίδια, όσο θυμάστε, ήταν γυάλινα νοσκομμένα. Δούλεψα σε εργοστάσια που κάναμε αερόθερμα και έτσι, κλέγοντας και εγώ από τον ύπνο, πήγαινα στο Πανεπιστήμιο και τελείωσα την θεολογική σχολή. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι απευθύνομαι στους μαθητές περισσότερο τώρα
για να τους πω ότι εάν αγωνίζεστε, εάν εργάζεστε για τον ιδρώτη σας, μπορείτε να επιτύχετε πάρα πολλά πράγματα. Διότι, ας σας πω την αλήθεια, σήμερα μπορεί να αναδεικνύονται από τα μεγάλα και σπουδαία σχολεία σημαντικοί διοικητές της χώρας, σε όλα τα επίπεδα, οικονομική, τραπεζική, οικονομική. Αλλά οι ηγέτες αναδεικνύονται σε δύσκολες καταστάσεις. Αναδεικνύονται μέσα από την φτώχεια. Αναδεικνύονται μέσα από τον πόλεμο. Μέσα από τον θάνατο. Μέσα από τον υδρότατο. Μέσα από τον πόνο. Μέσα από την αδικία. Μέσα από την προδοσία που ζουν στη ζωή τους. Όλοι αυτοί οι δύσκολοι και δυσάρεστοι παράγοντες είναι οι παράγοντες οι οποίοι συλλέγουν τους χαρακτήρες εκείνους οι οποίοι συνιστούν τους ηγέτες. Γι' αυτό και κάποιος είπε πολύ σοφά ότι καλός είναι, καλή είναι η ειρήνη, καλή είναι η ειρηνική περίοδος, αλλά στην ειρήνη και στην άνεση δεν αναδεικνύονται οι ηγέτες. Αναδεικνύονται καλοί διοικητές, καλοί διαχειριστές, αλλά ηγέτες με την ευρύτερη έννοια του όρου αναδεικνύονται μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι μεταξύ σας θα αναδειχθούν ηγέτες για την ομοιοσύνη για την Ελλάδα για τον ελληνισμό αυτοκρατορικής. Υποκλίνομαι ενώπιόν σας, αγαπητοί μου φίλοι των Μονακό, και σας ενθαρρύνω να μην υποκύψετε σε καμία δυσκολία να παρουσιαστείτε τη ζωή σας. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός, όταν έχει πρώτον αυτοπεποίθηση αλλά και πίστη στο Θεό. Να επικοινωνείτε με τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει εκείνες τις ακαταλαβίστικες προσευχές που δεν καταλαβαίνουμε και περισσότερο. Προτιμά τις προσευχές που κάνετε όταν πονάτε, όταν σηκώνετε τα μάτια και τα χέρια σας στον ουρανό. Και ζητάτε τον Κύριο να ευλογήσει την προσπάθειά σας, ζητάτε να απορρίψει τον πόνο σας, ζητάτε να διορθώσει την αδικία που υφίσταστε και τότε θα δείτε ότι ο Θεός θα σας ευλογήσει. Ασφαλώς και στην Εκκλησία θα πάμε, θα κοινωνήσουμε και θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει, αλλά και με την κοινωνία που μας εξασφαλίζει με τον Θεό την προσωπική δυσκολία με την οποία περνάει ο καθένας. Και δεν ξέρουμε συνήθως πολλοί μας βλέπουν και δεν ξέρουμε τι περνάμε. Αυτή τη δυσκολία χρησιμοποιήστε την για να γίνετε πιο δυνατοί. Γιατί το πιο δυνατοί θα μας έχετε όρθιοι και αγωνίζεστε και παρέλετε, αλλά στην πάλη σας αυτή ζητάτε και το έλεγχο σας ευχαριστώ. Με αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να σας χαιρετήσω, να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, και χαίρομαι που ο Δήμαρχος είναι πάνω από την κοντά σας, χαίρομαι που είναι ο πατήρης Σίδερος και οι άλλοι πατέρες εδώ της ενορίας της περιοχής είναι κοντά σας, διότι οι δυνάμεις του ελληνισμού πρέπει να είναι ενωμένες. Κανείς δεν περισσεύει, ούτε ο πλήρως περισσεύει, ούτε η διοίκηση, ούτε ο Δήμος, ούτε η εκπαιδευτική, κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια που καταβάλει η πατρίδα αυτή τη στιγμή σταθεί όρθια και να αποδειχθεί αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Πολύ καλά. Ένα βιβλίο. Μια αφιέρωση. Εδώ είναι το σχολείο, τις ειδικότητες που έχει και ένα περιοδικό που βγάζει.